Επιστροφή λοιπόν στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως μέσω Skype σύνδεσης τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Καλό σας απόγευμα, κύριε Κούλογλου. Καλό απόγευμα. Και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά. Παρακολουθούμε και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις εξελίξεις από την ένταση στην Κυπριακή ΑΟΣ με το Μπαρμπαρός. Γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα έχουν λίγο εκεί περιπλεχθεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Και θα δούμε και το ρεπορτάζ μαζί για να δούμε ποια είναι τα νεότερα. Θέλω πρώτα όμως να παρακολουθήσουμε μαζί ένα βίντεο σχετικά με το πώς εξελίσσεται στο Σκοπιανό Κοινοβούλιο η συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι αυτή την ώρα υπάρχει μια ιδιαίτερη ρευστότητα γύρω από την ψηφοφορία, αν αυτή γίνει τελικώς ή δεν γίνει. Και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε εδώ για να τα δούμε τα θέματα ένα-ένα. Για την Παρασκευή μετατίθεται η κοινοβουλευτική συζήτηση για την τροποποίηση του Συντάγματος των Σκοπίων, αφού το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέσυρε τους βουλευτές του, ζητώντας να προχωρήσει χωρίς άλλες ομιλίες η ψηφοφορία. Στη συζήτηση της Τετάρτης μίλησαν κυρίως βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, καθώς νωρίτερα η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης VMRO είχε ανακοινώσει ότι οι βουλευτές της δεν θα λάβουν πλέον τον λόγο σε αυτή την άκαρπη συζήτηση, όπως την χαρακτήρισαν. Επίσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του VMRO, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος εκτίμησε ότι όλα έχουν υποθεί και ότι δεν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω συζήτηση στο Κοινοβούλιο σε σχέση με τις προτινόμενες συνταγματικές αλλαγές, ενώ απευθύνε έκκληση η διαδικασία να προχωρήσει στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η εικόνα πιθανής αποχώρησης του VMRO είχε αρχίσει να διαμορφώνεται από το απόγευμα της Τρίτης, όταν πολλοί βουλευτές της παράταξης απέσυραν το αίτημά τους να μιλήσουν κατά τη συζήτηση για το Σύνταγμα μετά την άρνηση του Προεδρείου να δώσει το βήμα στον αρχηγό τους, Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, δεν φαίνεται πιθανό να συγκεντρωθεί η πλειοψηφία των 2/3. Έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές στις 2 ή στις 9 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, επιστρέφουμε πίσω και πάμε να βλέπουμε ξανά στο οθόνες μας τον κύριο Κούλογλου. Κύριε Κούλογλου, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο ότι υπάρχει μια ένταση αυτή την ώρα στην περιοχή. Η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς ισχυρίζονται ότι προσπάθησε να εμποδίσει τις έρευνες του Μπαρμπαρός. Το ελληνικό πλοίο, λένε χαρακτηριστικά, παρεμπόδισε το τουρκικό ερευνητικό σκάφος και υπήρξε αντίδραση από τις τουρκικές θαλάσσιες δυνάμεις. Αυτή την ώρα το CNN Turk μεταδίδει ότι το πολεμικό ναυτικό στέλνει ενισχύσεις στην περιοχή. Από την ελληνική πλευρά πάλι δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί εάν κάτι ανάλογο συμβαίνει, παρόλο που έχουμε και δήλωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο μάλιστα συμβουλεύει και την ελληνική πλευρά να αποφύγει ενέργειες που θα προκαλέσουν ένταση. Έχετε εσείς κάποια άλλη πληροφόρηση, έχετε κάποια νεότερα που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κουβέντα? Όχι περισσότερα από εσάς για αυτή τη στιγμή που συμβαίνει. Αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω από τις Βρυξέλλες, από όπου μόλις έφτασα εδώ στην Ελλάδα, είναι ότι υπάρχει μία ανησυχία αλλά και μία δυσφορία για τις κινήσεις της τουρκικής πλευράς, η οποία αφενός διεκδικεί κομμάτια της ΑΟΣ που δεν της ανήκουν και από την άλλη μεριά αρνείται συστηματικά ή σαμποτάρει στην πραγματικότητα τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού. Αυτή δηλαδή είναι η εικόνα η οποία έχετε. Θεωρείτε όμως ότι τώρα με τα νεότερα τα οποία ακούμε και των επεισοδίων που ενδεχομένως προκληθούν στις επόμενες ώρες να ενταθεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή να δούμε μια κρίση να κλιμακώνεται περαιτέρω ή θα μείνουμε σε αυτό το επίπεδο δείχνοντας και έτσι η τουρκική πλευρά την ενόχλησή της και με την πρόσφατη σύνοδο κορυφής που έλαβε χώρα εδώ στην Ελούντα? Όχι, νομίζω ότι φυσικά η τουρκική πλευρά είναι κατά κάποιο τρόπο ανησυχεί για όλες αυτές τις εξελίξεις. Βλέπει ότι δημιουργείται μια συμμαχία την οποία έχει προωθήσει και η ελληνική πλευρά, η οποία θα βοηθήσει τα σχέδια της ελληνικής πλευράς και κάνει κινήσεις προσπαθώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα ή να μπει και αυτή στο κάδρο των διαπραγματεύσεων. Κατά κάποιο τρόπο ζηλεύει, θα έλεγα, που είναι έξω από όλες αυτές τις εξελίξεις. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα συνέφερε κανέναν να έχουμε μια παραπέρα κλιμάκωση της έντασης που προωθεί η τουρκική πλευρά.
Βέβαια, προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι από τη μία βλέπουμε το CNN Turk να λέει ότι στην περιοχή φτάνουν ενισχύσεις από το πολεμικό ναυτικό και από τη χώρα μας να μην υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα μέχρι το βράδυ. Πάμε λίγο να δούμε όμως τι γίνεται και στα Σκόπια, κύριε Κούλογλου, διότι είχαμε την αποχώρηση των βουλευτών της αντιπολίτευσης, του Ευαμερό, από την Βουλή. Μπορεί αυτό να σηματοδοτεί ίσως και τη λήξη αυτής της κουβέντας εντός του Σκοπιανού Κοινοβουλίου? Κοιτάξτε να δείτε, η αίσθηση που έχω ήδη από τις προηγούμενες μέρες ότι είναι ότι δύσκολα θα μπορέσει ο κύριος Ζάεφ να συγκεντρώσει τους 80 βουλευτές που χρειάζεται για να γίνει η συνταγματική αναθεώρηση. Οπότε ενδεχομένως θα πάμε για εκλογές. Η αποχώρηση της αντιπολίτευσης, η απόφαση να αποχωρήσει, οφείλει στο γεγονός ότι ο κύριος Μίτκοφσκι, ο αρχηγός της, φοβάται ότι μια σειρά από βουλευτές, εάν αφήνονταν ελεύθεροι, θα ψήφιζαν υπέρ της συμφωνίας, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι αυτή η συμφωνία στην πραγματικότητα ευνοεί και τη δική τους τη χώρα. Και γι' αυτό το λόγο τους απέσυρε. Τώρα το ερώτημα που υπάρχει είναι το εξής. Είναι αν εκείνη, δηλαδή η άλλη πλευρά, θεωρεί ότι η αντιπολίτευση εκεί, θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία είναι σε βάρος των συμφερόντων της χώρας τους, είναι προδοτική κτλ. Και το ίδιο θεωρεί η αντιπολίτευση στην Ελλάδα, μήπως κάτι δεν πάει καλά με τις αντιπολιτεύσεις. Η απάντηση είναι η εξής, ότι η αντιπολίτευση αυτή και εναντίον στη συμφωνία γίνεται καθαρά για λόγους αντιπολιτευτικούς, δημαγωγικούς. Δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα των δύο χωρών. Στις δύο αυτές τις χώρες τη συμφέρει αυτή η συμφωνία για να σταθεροποιηθεί η περιοχή. Βλέπουμε δεξιά και αριστερά, δηλαδή βλέπουμε μια στην Τουρκία που είναι σε μεγάλη αναστάτωση και σε κρίση. Βλέπουμε τις σχέσεις Αλβανίας-Σερβίας να είναι πολύ οξυμένες, το Κόσοβο να κάνει τα δικά του. Σε αυτές τις συνθήκες συμφέρει να υπάρξει αυτή η συμφωνία και να προχωρήσει. Τώρα, αν δεν προχωρήσει, αυτό θα είναι αποτέλεσμα φυσικά αυτής της τήρας αντιπολιτευτικής δημαγωγικής τακτικής. Από εκεί και πέρα οι θύνοντες της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας ας πάρουν την ευθύνη των παραπέρα εξελίξεων. Η ελληνική πλευρά έχει κάνει ό,τι της αναλογεί για να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία που τους διευκολύνει στα σχέδιά τους, αν πραγματικά πιστεύουν στο καλό της πατρίδας τους. Γιατί έτσι όπως συμπεριφέρεται η αντιπολίτευση, κοιτάει μόνο τα μικρά της συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα της χώρας. Και φοβάμαι το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα με τη δική μας αντιπολίτευση. Άρα, αν κρίνω από τα λεγόμενά σας, κύριε Κούλογλου, θεωρείτε ότι ακόμα και αν πάνε σε εκλογές και επειδή πρέπει να προλάβουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, τα οποία υπαγορεύονται σαφέστατα μέσα στα άρθρα που αφορούν συμφωνία των Πρεσπών, και πάλι βλέπουμε ότι ο δρόμος είναι πολύ μεγάλος και ο αγώνας πρέπει να γίνει, δεν φτάνει μαζί με το χρόνο. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που προσπαθούμε, που επιδιώκει η ελληνική πλευρά, δεν έχει ξαναγίνει στην παγκόσμια ιστορία. Δηλαδή προσπαθούμε να, με διάφορους τρόπους να πείσουμε μια χώρα να αλλάξει όνομα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Όταν μάλιστα αυτό το όνομα είναι κατοχυρωμένο για δεκαετίες. Όταν έχει αναγνωριστεί αυτό το όνομα από τόσες χώρες. Και είναι αρκετά δύσκολο. Και από τη δική τους την πλευρά η αντιπολίτευση έχει διάφορα τέτοιου είδους επιχειρήματα. Αυτό θα έπρεπε να μας κάνει και εμάς να αναρωτηθούμε γιατί δεν υποστηρίζουμε στο σύνολό μας μια συμφωνία την οποία η άλλη πλευρά και ιδίως η αντιπολίτευση αρνείται. Και η αντιπολίτευση αυτή είναι αυτή που έκανε τα γελία γράμματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτή που διεκδικεί το μονοπόλιο της Μακεδονίας, αυτή που θεωρεί ότι είναι συνεχιστές της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας και όλα αυτά. Αυτοί είναι οι που αντιδρούν τώρα. Μήπως όμως υπάρχει κάποιο κρυμμένο άρθρο, κύριε Κούλογλου, που ίσως ευνοήσει αν τελικώς πάνε σε εκλογές? Με συγχωρείτε, αν υπάρχει άρθρο το Μήπως οποίο... υπάρχει κάτι που εμείς αυτή την ώρα πούμε, δεν το γνωρίζουμε και βοηθάει στο να πάει καλύτερα η κυβέρνηση των Σκοπίων σε εκλογές και έτσι έρθει η απαραίτητη πλειοψηφία? Το λέω αυτό γιατί σήμερα στην εκπομπή ελέγχθηκε αυτό ως πληροφορία. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα ακριβό σχέδιο από πίσω, ούτε η ηγεσία της γειτονικής χώρας, έχω την αίσθηση, αλλά και στις πληροφορίες, ότι θα ήθελε με κάποιο τρόπο να κλείσει αυτή η συμφωνία και να μην πάει σε πρόωρες εκλογές. Οι πρόωρες εκλογές σε κάθε περίπτωση συνιστούν μια αναστάτωση και πολιτική και οικονομική και το αποτέλεσμα δεν είναι εκ των προτέρων αποφασισμένο. Επομένως, καλύτερα θα ήταν να προχωρήσουν έτσι όπως είναι. Και αν υπήρχε μια στοιχειώδης
παρόντο την αντιπολίτευση θα προχωρούσε, θα συνενούσε σε αυτό το πράγμα. Η αντιπολίτευση θέλει να προκαλέσει πολιτική κρίση στη γειτονική χώρα, μήπως και γίνουν εκλογές και κερδίσει ευτυχώς. Αυτό είναι το παιχνίδι που παίζεται, ένα φτηνό παιχνίδι στα Βαλκάνια, όπου δεν έχουμε ακόμα φτάσει στο επίπεδο της ωριμότητας, τέτοιες που η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση σε ορισμένα βασικά θέματα, όπως είναι τα εθνικά θέματα, να συμφωνούν και να προχωρούν ενωμένες, διότι αυτό αρμόζει στο συμφέρον της χώρας. Τώρα, κύριε Κούλογλου, να πάμε και λίγο στο εσωτερικό της χώρας. Είμαστε μια μέρα μετά από την παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Κοτζιά. Πολλά έχουν λεχθεί μέχρι και αυτήν την ώρα. Πολλής λόγος για τα μυστικά κονδύλια, για τους τόνους, τους υψηλούς και την αντιπαράθεση εντός του Υπουργικού Συμβουλίου, για την ατζέντα του κυρίου Κοτζιά και την επόμενη μέρα που και ο δρόμος Πεκίνος θα διαλέξει να ακολουθήσει. Ποια είναι η δική σας αίσθηση και με το δεδομένο ότι μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουμε καμία δήλωση από την πλευρά του κυρίου Καμένου, ούτε ως εκπροσώπου της ομάδας των ΑΝΕΛ, ούτε όμως και με την ιδιότητα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, διότι ήδη εγκαλείται να μιλήσει για τα περίφημα μυστικά κονδύλια. Ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται στις Βρυξέλλες, έχει αναλάβει πλέον και το ευαίσθητο χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι μια δύσκολη στιγμή, δεν την αντιμετωπίζετε ως δύσκολη? Ασφαλώς είναι δύσκολη στιγμή. Δεν είναι θετικές οι εξελίξεις για την κυβέρνηση μετά την παρέτηση του κυρίου Κοτζιά, αλλά πρέπει να σας πω, την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ο Κοτζιάς έκανε καλή δουλειά ως Υπουργός Εξωτερικών. Δηλαδή και αναβάθμισε την δυναμικότητα της εξωτερικής πολιτικής, πάνε να λύσει προβλήματα τα οποία χρόνιζαν επί δεκαετίες, όχι μόνο το πρόβλημα με το Μακεδονικό, αλλά επίσης και με την Αλβανία. Έχει δημιουργήσει συμμαχίες διεθνείς και έχει κάνει καλή δουλειά. Από την άλλη μεριά, και έφερε και μια συμφωνία, η οποία είναι η καλύτερη συμφωνία που θα μπορούσε ποτέ να φέρει ο Υπουργός Εξωτερικών σχετικά με το Μακεδονικό. Από την άλλη μεριά, ο κ. Φωτιάς, ξέρετε, είναι ένας ιδιόρυθμος χαρακτήρας και καμιά φορά στην πολιτική πρέπει να μάθουμε να ξερατούμε τον εγωισμό μας και το υπερεγώ. Όλοι μας πρέπει να το κάνουμε, όχι μόνο στην πολιτική, και στην καθημερινή και στη δημοσιογραφία και στην καθημερινή ζωή. Πρέπει να παίζουμε με κάποιους κανόνες και να κοιτάμε να συγκρατούμε τον εγωισμό μας. Νομίζω ότι έκανε λάθος και δεν το συγκράτησε σε αυτή την περίπτωση και υπέβαλε για μία ακόμα φορά παρέτηση, η οποία δεν έχει πολιτικό αντικείμενο. Είναι θυγμένος γιατί για κάποιους λόγους. Ξέρετε, καμιά φορά ενίοτε οι παρετήσεις γίνονται αποδεκτές. Και αυτό στην πραγματικότητα έγινε. Τώρα θέλετε να σας πω και για τα μυστικά κονδύλια, γιατί είναι ενδιαφέρον το θέμα. Τα μυστικά κονδύλια είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Δηλαδή κάθε Υπουργείο, και ιδίως το Υπουργείο Εξωτερικών, είχε ένα μυστικά κονδύλια, τα οποία δεν ελέγχονταν από κανένα και καταστρέφονταν τα αρχεία, στα οποία έδινε χρήματα σε κατασκόπους δικούς μας στο εξωτερικό, σε εκκλησίες που είχαν πρόβλημα κτλ. Σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά. Συχνά όμως αυτά τα μυστικά κονδύλια χρησιμοποιούνταν από τον εκάστοτε Υπουργό Εξωτερικών και για να δίνει σε φιλικούς δημοσιογράφους να τον φτιάχνουν κλινικό και να τον υποστηρίζουν. Αυτό το πράγμα ο κύριος Κοντιάς, κύριε προς τιμή του, προσπάθησε να το αλλάξει και είπε ότι από αυτή τη στιγμή και πέρα θα δίνουμε αναφορά στη Βουλή για το πού ξοδεύονται αυτά τα χρήματα. Θυμίζω ότι πριν από 5-6 χρόνια είχε γίνει μεγάλο θέμα και τα προηγούμενα χρόνια παλιότερα, γιατί ζητούσαν από τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος όταν ήταν υπουργός εξωτερικών, να δικαιολογήσει που είχε δώσει από τα χρήματα και έλεγε ότι τα αρχεία καταστράφηκαν. Άρα ο κύριος Κοντιάς προσπάθησε να αλλάξει από το θέμα και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο η κριτική του κυρίου Καμένου δεν είχε βάση. Η κριτική που του έκανε. Αυτά είναι τα βασικά. Τώρα, υπάρχουν και σε ορισμένα άλλα υπουργεία μικροποσά τα οποία χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες κατευθύνσεις ανάλογα με το περιεχόμενο του κάθε υπουργείου και νομίζω ότι και σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αντίστοιχες ρυθμίσεις με αυτές που υιοθέτησε ο κ. Κοντιάς, έτσι ώστε να μην υπάρχει τίποτα μυστικό. Εσείς θεωρείτε ότι δεν θα βρούμε πίσω από αυτή την ιστορία ζητήματα κακοδιαχείρισης, κύριε Κούλογλου? Ορίστε. Θεωρείτε ότι δεν θα βρούμε ζητήματα κακοδιαχείρισης? Όχι, δεν θεωρώ ότι υπήρξε κακοδιαχείριση. Αντίθετα, νομίζω ότι αν είχε κακοδιαχειριστεί τα μυστικά κονδύλια ο κ. Κοντιάς, δεν θα έκανε τη συμφωνία να τα φέρει όλα στη Βουλή και να ελέγχεται και ο ίδιος και το Υπουργείο Εξωτερικών από τη Βουλή. Αυτό είναι μια πολύ παλιά πρακτική
του ελληνικού κράτους, όχι μόνο του ελληνικού. Την έχουμε κοπιάρει από το γαλλικό και την πλειοψηφία λοιπόν. Αλλά σε εμάς τώρα, σε μια προσπάθεια να υπάρχει τιμιότητα και διαφάνεια, νομίζω ότι πρέπει και αυτό να το αλλάξουμε και για τα άλλα υπουργεία, τα οποία βέβαια δεν έχουν το ποσό το οποίο διαχειριζόταν παλιότερα το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτά ήταν τα διαβόητα μυστικά κονδύλια. Τα τελεία του κονδύλια και πρέπει να. Ναι, κύριε Κουλούλου, συγγνώμη, σας διέκοψα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να τελειώσει και αυτό. Θεωρώ ότι και όσα άλλα υπουργεία έχουν τέτοιου είδους μυστικούς λογαριασμούς, αυτούς τους μυστικούς λογαριασμούς θα πρέπει να τους θέσουν υπό την έγκριση και τη γνώση της Βουλής. Εσείς τώρα, επειδή ξέρω ότι είστε και εκτός από ευρωβουλευτής, έχετε και την δημοσιογραφική δυνότητα και ικανότητα. Θεωρείτε ότι ο κύριος Κοντζιάς υπέβαλε την παραίτησή του λόγω ευθυξίας ή υπερέντασης του θυμικού στοιχείου ή βρήκε την ευκαιρία να ακολουθήσει τη συμβουλή του κυρίου Τζανακόπουλου, να πηδήξει από το τρένο και να ακολουθήσει τη δική του πολιτική ατζέντα, με το δεδομένο ότι τη Δευτέρα κιόλας, με προγραμματισμένη όμως νωρίτερα συνάντηση, φθάνει στο Ηράκλειο για να μιλήσει για ένα νέο κίνημα με την επωνυμία Πράτο. Μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή για να εκδηλώσει τις δικές του πολιτικές φιλοδοξίες ο κύριος Κοντζιάς? Δεν νομίζω. Δεν έχω την αίσθηση αυτή. Καταρχήν το κίνημα Πράτο υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και με αυτό λειτουργούσε ο κύριος Κοντζιάς και πριν από τις εκλογές του 2015. Μια πολιτική κίνηση προβληματισμού και λιγότερο πολιτική δράση προς το παρόν. Τουλάχιστον την οποία έχει δημιουργήσει ο κύριος Κοντζιάς. Αυτή η εκδήλωση. Μιλάτε για την εκδήλωση στο Ηράκλειο, ήταν προγραμματισμένη από πριν και δεν θεωρώ σε καμιά περίπτωση ότι ο κύριος Κοντζιάς θα στραφεί αντίον της πολιτικής, την οποία ο ίδιος υποστήριξε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί και σε ό,τι αφορά το μακεδονικό, η κοινωνία είναι αποτέλεσμα και της δικής του δουλειάς και δεν έχει εκδηλώσει κανένας είδους πολιτική διαφωνία. Η διαφωνία του κυρίου Κοντζιά είναι περισσότερο θέμα ευθυξίας. Το οποίο ενδεχομένως να είναι κατανοητό. Νομίζω όμως ότι ήταν μια υπερβολική αντίδραση που δεν κάνει καλό ούτε και στον ίδιο και φυσικά δεν ωφελεί σήμερα για την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή γίνεται η προσπάθεια να γυρίσουμε στην καθημερινότητα, να αλλάξουμε την οικονομία, να βελτιώσουμε την οικονομία, να ψηθούν ο κατώτατος μισθός, να μειωθεί το έμφυα, να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές και να μην βγουν οι συντάξεις. Αυτό είναι το βασικό μέλημα που πρέπει να στρέψει την προσοχή της κυβέρνησης. Και ελπίζω να τελειώνουμε αυτή την ιστορία το συντομότερο και να γυρίσουμε σε αυτά που πραγματικά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Γιατί ξέρετε τον κόσμο. Πάντως ενδιαφέρει και τον κόσμο, κύριε Κούλογλου, γιατί σε μία έτσι αντιπαράθεση εντός του Υπουργικού Συμβουλίου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν μπαίνει στη διαδικασία ουσιαστικά να υπερασπιστεί τον Υπουργό των Εξωτερικών του και να δηλώνει έτσι με μια αμφίθυμη στάση τη διάθεση να τελειώνει εδώ η κουβέντα και να μην προχωρήσει. Θα μπορούσε, λέτε, έτσι υποθετικά ο κύριος Τσίπρας εκείνη την ώρα να πει ότι είμαι πιο κοντά στον κύριο Κοντζιά ή η ανάγκη στην κυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο του στέρισε αυτή τη δυνατότητα? Νομίζω ξέρετε πως όχι. Νομίζω ότι αυτό που δεν θέλησε ο κύριος Πρωθυπουργός να κάνει είναι να ανακοινήσει ένα θέμα το οποίο θεωρήθηκε με την βασική του ομιλία κλεισμένο. Δηλαδή τελείωσαν εδώ όλες αυτές τις ιστορίες. Προχωράμε κανονικά ενωμένοι. Ο Καμένος είχε κάνει μια επίσης δήλωση ότι δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να παίξει το παιχνίδι της αντιπολίτευσης και της Νέας Δημοκρατίας και να ρίξει την κυβέρνηση. Άρα είχε κλείσει. Για ο κύριος Κοντζιάς στη συζήτηση το επανέφερε το θέμα και εκεί υπήρχε μια κοινωνικία μεταξύ δύο προσωπικότητων, οι οποίες και οι δύο είναι κάπως αυθόρμητες και δυναμικές. Σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε, οι πρωθυπουργοί προσπαθούν να κρατήσουν και τις ισορροπίες. Δεν έχει νόημα τώρα να παίρνει κανείς θέση υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου. Αυτή είναι τώρα. Δεν έχω διατελέσει πρωθυπουργός, ούτε σκέφτομαι να το κάνω. Επομένως, δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι αυτή ήταν η ιδέα. Ότι ας αφήσουμε αυτά, ας δούμε τι μας ενώνει και ας προχωρήσουμε, γιατί έχουμε να κάνουμε έργο το οποίο ενδιαφέρει
τους πολίτες. Και επιμένω ότι αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι η βελτίωση της κατάστασής τους, γιατί ξέρετε, στην όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη, αλλά και περισσότερο στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι πολίτες εξακολουθούν να υποφέρουν από τις πολιτιστικές λιτότητες, έχουν οικονομικά προβλήματα, υπάρχει ανεργία, φεύγουν οι νέοι μας στο εξωτερικό. Έχουμε το μεγάλο, το τρομερό πρόβλημα, έχουμε το πρόβλημα το δημογραφικό. Αυτά είναι τα βασικά, ξέρετε, στρατηγικά προβλήματα που πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί, η κυβέρνηση και την πολιτική, και να ασχοληθούμε. Να μην είμαστε το 2050 από 10 εκατομμύρια 8-9. Αυτό και αν είναι θέμα σήμερα, αλλά θα ήθελα τόσο πολύ να το συζητήσουμε, αλλά έχουμε πει τόσα πολλά που δυστυχώς θα πρέπει να προχωρήσω και στο επόμενο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά που για μία ακόμα φορά ήσασταν κοντά και μας βοηθήσατε και να σχολιάσουμε και να αντιληφθούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν αυτές τις ώρες στην χώρα μας και όχι μόνο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Κούλογλου.